σε καμία περίπτωση δεν έχει, λόγω καιρικών συνθηκών φέτος η παραγωγή είναι 90% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Όχι μόνο σε εμάς εδώ πέρα, αλλά και σε άλλα μέρη που το έχω μάθει, και Μυσσηνία και Ηλία. Δυστυχώς φέτος είναι πολύ χαμηλά. Εύχομαι να πέσει και η τιμή του λαδιού για τον κόσμο, γιατί δυστυχώς εκεί που έχει πάει είναι αυλησίαστο. Σε είδος πολυτελείας έχει αναδειχθεί τη φετινή χρονιά το ελαιόλαδο, με τον Τενεκέ πλέον να αγγίζει τα 170 ευρώ τη στιγμή, που τα ελαιοτριβία πουλούν στα 8 ευρώ το λίτρο. Στην Αρκαδία, ο παραδοσιακός Τενεκές λάδι πωλείται φέτος από 170 έως και 200 ευρώ τη στιγμή, που πέρσι πωλούνταν στη μισή τιμή. Τώρα είναι 140 και που υπάρχουν και πολλοί που είναι και 170. Σχεδόν τη διπλάσια τιμή. Δεν πουλάνε κιόλας πολύ. Περιμένω να ανέβει κι άλλο. Ευελπιστώ να μην ανέβει κι άλλο. Αγρότες της Αρκαδίας που κάνουν τη συγκομιδή των ελιών παραδοσιακά με τις οικογένειές τους εξηγούν πως φέτος η συγκομιδή ήταν πολύ μικρή, καθώς τα δέντρα τα έκαψε ο υπερβολικός καύσωνας και η ανομβρία. Υπάρχει συγκομιδή και πέρυσι είχε, αλλά πέρυσι από ό,τι μάθαμε ήταν οι ελαιοπαραγωγικές χώρες Ισπανία και Ιταλία που έχουν μεγάλες παραγωγές, δεν είχαν λόγω ξηρασίας και πήραν το δικό μας το λάδι. Και φυσικά η αγορά προσφορά και ζήτηση δυστυχώς έκτοξε αυτή την τιμή του. Την εποχή της επικονίασης είχαμε πάρα πολλές βροχές και δυστυχώς μετά την σταμάτησε οι βροχές, έπεσαν καύσωνες. Και ό,τι έμεινε το αποτελείωσε. Ο κόσμος κοιτάει το φθηνότερο. Δεν τον ενδιαφέρει πλέον να είναι περσινό ή προπέρσινο, τον ενδιαφέρει όσο πιο, να το πάει στην καλύτερη δυνατή τιμή. Οι χοντρολιές αυτές στο πρώτο μαζεύουμε είναι κορονοϊκές και αντέξανε. Οι χοντρολιές αυτές ήταν πιο χοντρές, μανάκια, μεγαρίδια και τέτοια. Δυστυχώς πριν 20 μέρες είχαν πέσει όλες. Πλέον ζήτημα υπάρχει και με τους εργάτες γης, οι οποίοι δύσκολα βρίσκονται με το μεροκάματό τους να χτυπά κόκκινο, καθώς σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου ξεπερνά και τα 70 ευρώ την ημέρα. Δεν υπάρχουν δικαιωμένοι εργάτες. Συνήθως οι δικοί μας οι Έλληνες δεν ασχολούνται. Αλλοδαποί που σώτηρα είναι ανειδίκευτοι και αυτοί που υπάρχουν ζητάνε πάρα πολλά. Από 60 δεν είναι δύσκολο να βρεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, γενικά δεν βρίσκεις και εργάτες, γιατί δεν είναι θέμα πώς θα πληρώσεις. Δεν υπάρχουν εργάτες.